Γεια σας. Γεια σας, καλώς. Τι κάνετε? Καλώς σε βρήκαμε. Από Κρήτη είμαστε. Α, εδώ δεν κορτοχωριανή. Βεβαίως. Σας βλέπω με την παραδοσιακή στολή, ε. Αφού έχετε κι εσείς, αφού είστε από την Κρήτη. Ναι, αλλά εμάς στα μέρη μας δεν την εφορούνε. Εσείς σας βλέπω όμως. Τη φοράμε, γιατί αφού την φορέσαμε μια φορά, μην τη βγάλουμε να κάνουμε τις απόκριες. Βέβαια. Πρέπει να φορούμε συνεχόμενα. Ό,τι ποιος τη βάλει και τη βγάλει είναι να κάνει την παράσταση. Ή τη φορείς ή δεν τη φορείς, ε. Σίγουρα. Και πώς, έχει κάποιες ονομασίες που λέγονται τα... Καβάι, ποκαμίσα, ζώνη και ποδιά και μαντήλι. Το καβάι είναι... Το μαύρο. Το... Και το άσπρο είναι υποκαμίσα. Υποκαμίσα. Υποδιά. Υποδιά, η ζώνη και το μαντήλι. Και το μαντήλι. Και το ποκάμισο από μέσα. Α, το ίδιο, άσπρο, ποκάμισο. Α, είναι όλο το όλο ποκάμισο είναι. Ναι. Αυτό τώρα το φτιάχνουν εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Και είσαστε εδώ, γέννημα Εθρέμα, από εδώ είσαστε. Μόνιμος κάτοικος. Μόνιμος κάτοικος. Αμετανάστης. Μετανάστης από πού? Από στην Όλυμπον είμαι. Μόνιμος. Μόνιμος. Αμετανάστης. Και λέτε το μαγαζί σας πως είναι, καφενείο. Μιχάλης. Ναι. Ο Μιχάλης είναι ο σύζυγος. Ναι. Και οι άντρες είναι ντυμένοι παραδοσιακά. Όχι, δεν έχουμε εμείς άντρες πιο με τα παραδοσιακά. Το παντελόνι και αυτή είναι μοντερνίστη. Αν είπαμε, ότι όποιος τα φοράει και τα βγάζει, κάνει δύο. Και το παπούτσι αυτό ιδιαίτερο, ε. Αυτό τι, πώς λέγεται. Στιβάνι λέγεται. Και είναι δερμάτινο. Welcome everybody. Have a nice time. Hey, become again. Και ο τουρισμός καλά πάει φέτος? Α, φέτος είναι με το κορονοϊό, ναι, τα βλέπεις τα χάλια. Έχει Ολλανδούς, έχει Ολλανδούς. Οι Ολλανδοί έχουν έρθει φέτος? Αυτή είναι πρώτο. Πόσους κατοικούς έχει πάει μόνιμους? Τώρα δεν έχει, δεν έχει τώρα. Παλιά είχε 3.000 κόσμο, τώρα είναι. Γεια σας. Ναι. Τι κάνετε? Καλά είμαστε, εσύ τι κάνετε? Όλες εδώ είσαστε παραδοσιακά ντυμένες, ε. Τι να κάνουμε? Απλό, αυτό που ρώτησα είναι, οι άντρες δεν είναι, δεν ντύνονται παραδοσιακά. Όχι. Μόνο η γυναίκα δηλαδή τηρεί τα ήθη και τα έθιμα. Κρήτη. Ναι, εμάς είναι πιο, εμάς είναι ανάποδα. Ο άντρας είναι πιο πολύ ντυμένος. Πώς είναι το όνομά σας? Μαρία. Μαρία. Να είστε καλά. Και ο παπαγάλος δικός σας? Δικός μου είναι ο παπαγάλος. Πώς τον λες? Κόκο. Ο Κόκος? Mm. Και μιλάει ο Κόκος? Ναι. Γεια σου Κόκο. Θα μας πεις ένα γεια Κόκο? Κόκο. Άιδε ψέδω. Έλα βρε Κόκο. Έλα βρε Κόκο. Τι είναι βρε Κόκο? Από Ηράκλειο είμαστε. Από Ηράκλειο. Έχουμε έρθει εδώ στο χωριό σας. Ακούγαμε. Νομίζω ότι ήταν ένα μικρό χωριουδάκι. Αλλά αυτό είναι. Κατοικούσανε 3.000 κατοίκοι. Ναι, όταν ξεπρόβαλα από τον πέρα το δρόμο και είδα τα σπίτια έτσι αρχοντικά, λέω καμία σχέση. Πιστεύω ότι ήταν από τα πιο όμορφα χωριά της Καρπάθου. Σοβαρά. Βέβαια. Εγώ είμαι. Έχω έτσι εντυπωσιαστεί με το. Στο καλό, γεια σας. Bye bye. Όλα αυτά τα σπίτια είναι κατοίκων, μένουν, έχουν φύγει. Όλα ήταν κατοικημένα. Τώρα. Τα παιδιά και είναι έρημα όλα.
Και δεν μένουν, δεν πουλιούνται, πουλιούνται τίποτα, δηλαδή. Τίποτα, δεν τίποτα. Πουλούνται, ούτε πουλιούνται, ούτε κατοικούνται. Τίποτα. Άμα το καλοκαίρι μόνο που έρχονται οι άνθρωποι και τα βρίσκουν, τα καθαρίζουν. Και έχει αστυνομικό τμήμα εδώ, έχει. Έχουμε, τα πάντα έχουμε. Τίποτα δεν μας λείπει. Τίποτα. Τίποτα. Και το μαγαζί σου πώς το λες? Το Πόστο. Το Πόστο είναι αυτό εδώ. Και η παραδοσιακή κουζίνα είναι οι μακαρούνες για εσάς? Ναι, μακαρούνες έχουμε, σουβλάκια έχουμε, ό,τι θέλεις έχουμε, σαλάτες. Τα πάντα. Ό,τι μπορούμε. Θεά όμορφη έχετε, χαμόγελο ωραίο διαθέτετε. Έτσι Ποδιές, ναι, όμορφη η παρουσία. Πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα, γιατί άμα λείπει και το χαμόγελο από το σέρβις. Κάτσε να κάνουμε καφεδάκι. Τα κορίτσια μου έχουν περάσει και εδώ κάπου γυρίζουν. Πέρασαν δύο κοπέλες. Πάω να κάνω μια. Εγώ κάνω βιντεάκια στο ίντερνετ. Και θέλω να κάνω έτσι μια βόλτα. Πού μου προτείνεις να πάω, πού έχει έτσι πάνω στην κορφή, ποια εκκλησία είναι? Εδώ μπροστά μας, όπως προχωρείς μέσα. Ναι. Είναι η εκκλησία του χωριού μας. Και στην κορφή. Ναι, παιδί μου, η κορφή. Πού είναι η κορφή. Δεν έχει κορφή. Α, εδώ είναι η κορφή. Από μακριά το έβλεπα τώρα και μάλλον έχω ξεσυντονιστεί. Α, το απέναντι εκεί το Μήλο έβλεπα. Εκεί ήταν παλιός Μήλος, ήτανε. Ναι. 63 έχουμε. 63 Μήλος. Ναι. Οπα, για, έλα. Δικά σου ήτανε. Ναι, δικά μου. Για, ετούτο είναι τώρα είναι η μακαρούνα. Αυτές είναι οι χιλοπίτες. Αυτές είναι οι χιλοπίτες. Mm. Που αυτές τις φτιάχνεις. Κάτσε εδώ και εγώ. Τις φτιάχνω χιλοπίτες. Τις μαγειρεύω φρεσκότατες. Αυτό τώρα βάζεις αλευράκι, δεν τα πούμε όλα τα μυστικά φυσικά, γιατί δεν πειράζει, δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Είναι απλό παραδοσιακό φαγητό που το τρώει όλος ο κόσμος. Όποιος κάτσε το φτιάξει. Ναι. Κάνεις δηλαδή το αλεύρι, νερό και τι άλλο βάζεις. Νεράκι και λίγο αλάτι. Και λίγο αλάτι. Άμα δεν έχει πίεση. Γιατί άμα έχει πίεση, δεν έχει βάλει καθόλου. Αυτό το αλάτι είναι προαιρετικό. Προαιρετικό. Και βάζετε δικά σα αλάτια, πάει, γιατί έχετε πάει μόλι τι αλήθειε. Και δικό μα τυράκι. Και δικό σα τυράκι. Και κρεμμυδάκι. Και γίνεται το τσίκνωμα. Και γίνεται. Και μετά το περνά, το ανοίγει το φύλλο με το ξυλίκι ή με τη μηχανή. Άμα θέλει. Με το ξυλίκι. Και μετά το κόβει. Αν μια τώρα που δεν έχει ξύλινη, μπορεί να το κάνει στη μηχανή όμως. Ναι, πιο εύκολα τώρα είναι στη μηχανή, αλλά. Και το αφήνει να μην είναι τόσο πολύ λεπτό, Κόβει ροδέλε. Και το κόβει τσακ με το μαχαίρι. Και το βάζει μετά και το λιάζει. Ναι, στο θέλει τον ήλιο. Και του ρίχνει αλεύρι από πάνω για να μην κολλήσουν, Ναι. Αφού τα ξέρει αυτά, αφού είσαι κι εσύ. Γειτόνι είμαστε και τα ξέρει τα κόλπα. Και να τα είχα κι εγώ τη μάνα μου και τη γιαγιά μου και φτιάχνει χιλοπίτε, αλλά τι κάναμε εμεί πιο τετράγωνε. Εσύ τα αφήνει σαν μακαρονοειδέ. Τα λιατέλε, πώ τα λέτε. Μικρά κομματάκια. Και τώρα πόσο καιρό θα είναι στον ήλιο? Αυτά εχθές τα έκανα. Αυτά είναι φρέσκα. Α, εχθές. Εχθές είναι αυτά. Αλλά επειδή δεν είχε ήλιο πολύ να ξεραθούν, τα βάλα και σήμερα. Η μακαρούνα τώρα. Είναι πιο μικρή. Η διαφορά τώρα από τη χιλοπίτα. Η μακαρούνα είναι πιο μικρή. Έχω να σου δείξω. Θέλω να σου δείξω. Αυτή την ηλιάζει και αυτή. Ναι, βέβαια. Α, και αυτή ηλιαστή, Για αυτό τώρα θα φάνε η μακαρούνα. Α, τα έχει. Ωραία τότε. Βλέπεις, είναι στη συνταγή από πίσω. Είναι στη συνταγή, έχει βάλει τη φίρμα σου. Ναι, ορίστε. Και το παίρνει ο πελάτης. Ωραία, και μια χαρά. Και έχει το αναμνηστικό του, και έχει το. Και δεν παθαίνω τίποτα. Ξηραμένο στον ήλιο, δεν παθαίνω τίποτα. Έχω καυτό. Αυτά μπορούν να ψηθούν χωρίς να τα λιάσεις? Γιατί εμείς έχουμε, στην Κρήτη έχουμε τα σκιουφιχτά. Όχι, δεν γίνεται. Καμία. Δεν μεταφέρονται, όχι. Όχι. Εδώ να το φας φρέσκο, ναι, αλλά να το μεταφέρεις. Ναι, για να το φας φρέσκο εννοώ. Δηλαδή. Να το φας φρέσκο, ναι. Αλλά για να το πάρεις μαζί σου δεν μεταφέρει. Αλλάζει η ποιότητα στη γεύση, όχι. Αν είναι είτε λιαστό είτε. Εδώ το λιαστό τώρα μυρίζει πιο πολύ. Έχει πιο πολύ το. Βέβαια, είναι πιο ωραίο, πιο νόστιμο. Από την να το φτιάξει κατευθείαν, δηλαδή έτοιμο. Είναι πιο ωραίο όταν είναι φτιαγμένο στον ήλιο, αποξηραμένο. Για να φτιάξει τώρα μια στολή σαν τη δικιά σου, πόσο μπορεί να κοστίσει? Πάνω από 2.500 ευρώ. Ναι, για να την κάνει δηλαδή έτσι παραδοσιακή, θέλει. Θέλει πολλή δουλειά. Αυτή τώρα είναι η καθημερινή στολή. Καθημερινή, ναι. Καθημερινή. Δηλαδή, μια κυριακάτικη ή μια που θες να την κάνει πιο. Είναι πιο αργά. Αλλά η τσινιά, πόσο κάνει η τσινιά?
Αγύρω στα 3.000 δεν λείπω. Ναι. Γιατί έχει πολλή δουλειά. Έχει όλο, είναι αυτά τώρα, είναι στο χέρι. Πώς τα λένε τα. Ναι, χειροποίητα. Χειροποίητα. Ωραία. Να είσαι καλά. Κάτσε εκεί να σε βγάλω μια φωτογραφία. Να είσαι καλά. Και εσύ να είσαι καλά. Θα τα πούμε, θα τα πούμε βεβαίως. Είμαστε ήδη ψηλά. Εγώ νομίζω ότι απέναντι είμαστε χαμηλά, δηλαδή εδώ σε αυτό. Άρα είμαστε ήδη ψηλά. Πάνω έχει μήλο, έχει μια πανέμορφη εκκλησία. Ο χώρος είναι πολύ γραφικός και πολύ ιδιαίτερος και πολύ όμορφος. Έχει όμορφα παλιά αρχοντικά. Βλέπετε. Ηρεμία, δεν ακούς αυτοκίνητα, ακούς κάτι καμπανάκι, ακούς. Παντού υπάρχουν εκκλησίες, δηλαδή πάνω εκκλησία, κάτω εκκλησία. Δείτε ωραίες παραδοσιακές στολές. Η μύλη πάνω. Τα σοκάκια. Γιάννα είναι αυτή. Μπορεί να είναι Γιάννα. Πάσχα στον Όλυμπο. Α, θα είναι φανταστικά είναι το Πάσχα. Εδώ θα είναι αντιγιά. Μέσα σε όλη τη μεγάλη εβδομάδα. Εδώ παιδιά, σε μία γειτονιά, αυτή την εκκλησία δεν την είδα. Σε μία γειτονιά, τρεις εκκλησίες. Μία, δύο, τρεις. Παιδιά, κάθε φορά που γυρίζει το κινητό είναι και μια φωτογραφία. Ja,
Εδώ είναι η Λεντάκη. Όλυμπος. Είναι η Άννα που γνώρισαμε στην στο καράβι. Γεια σας. Γεια σας! Τι κάνετε? Γεια σας. Ήρθαμε στον Όλυμπο. Στην Όλυμπο. Α, στην Όλυμπο. Σε μου ξεφεύγει αυτό το πράγμα. Στην Όλυμπο. Η Πινακίδα όμως γράφει σε το Όλυμπο. Εσύ μοιάζει μαμάς, Μοιάζω. Ίδια. Για να το λέτε εσύ. Τον παπά. Τον παπά δεν τον έχω δει. Α, ναι, δεν τον έχω δει. Τον έχω δει, βέβαια. Αλλά μοιάζεται της μαμάς. Οπότε ο παπάς δεν είναι σίγουρος. Ο παπάς γενικά δεν είναι σίγουρος. Όταν μέχρι και να πεθάνει, δηλαδή, έχει μια αμφιβολία. Τα λουλούδια. Τι θα φτιάξεις? Γλυκό θα φτιάξεις? Ζαχαρίζεις. Τα χαρίζεις. Α, κάνεις έτσι. Και δίνεις λουλούδια, δηλαδή, στον κόσμο. Καλά είμαστε, καλά. Να και οι μακαρούνες. Ναι, επί τόπου. Να το λίγο μαμαλάκι. Ωραία θέα εδώ πάνω. Έχει μια ωραία φωτογραφία. Η κυρία Άννα είναι μορφή. Αυτό τώρα που είναι, σε ποιο χωριό είναι? Αυτό είναι 10 λεπτά από εδώ. 10 λεπτά, δηλαδή κι άλλο πιο πάνω. Ναι, θα πάτε για πάλι. Ναι, θα πάμε. Θα είναι 5 λεπτά μετά η διασάβρωση από εκεί. Πάω να κάνω μια βόλτα έτσι να γράψω. Είναι κάτι, οι μήλοι εκεί πώς λέγονται? Ωραία, πάω να κάνω ένα συνεχές βιντεάκι, να δείξω τον κόσμο. Να σου δείξω εδώ τις μακαρούνες. Και μετά θα έρθω να μου ντυθείς. Να σου ντυθείς, γιατί δεν είμαι σίγουρος. Να μου ντυθείς και μετά να μου ντυθείς. Α, ναι, κοίτα. Α, τώρα επί τόπου, παιδιά. Εννοείται. Α, ρε παιδιά, δεν είναι δύσκολο. Τα σιωπηδιά, πώς είναι? Τα σιωπηδιά, δεν τα κάνουμε, κάπως έτσι θα κάνουμε εμείς. Ένα σπον, δηλαδή αν έχεις νύχια μεγάλα δεν το κάνει. Όχι. Πρέπει να... Αν σου δηλαδή άλλη με το... με τους 17 πόντους νύχι. Όχι. Η κόρη. Η κόρη. Η κόρη. Όχι. Όχι, Στο σχήμα του προσώπου μόνο, αλλά μετά μάτια ιστορίες από αλλού. Αλλού. Είναι μπαμπάς, είναι μπαμπάς. Αυτό τώρα το πιάνει τέτοιο, το ξεραίνει ή μπορεί να το χτίσει και έτσι. Κοίτα, οι μακαρούνες τρώγονται φρέσκες. Φρέσκες. Οι αποξηραμένες λίγο είναι μητασιόν. Μητασιόν είναι. Είναι για να την πάρει ο άλλος για να την μεταφέρει. Ναι. Αλλά οι μακαρούνες τρώγονται φρέσκες. Φρέσκες. Ναι. Εκεί τώρα βάζει αλεύρι. Νερό και αλεύρι. Ναι. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Αλάτσι. Αλάτσι. Βάζει αλάτσι. Είναι στο νερό. Αλάτσι είναι στο νερό. Και έχει τα πάντα εδώ.
μαγειρευτά. Oh, αυτό τι είναι. Αυτό είναι ριζάκι για τα ντολμαδάκια. Ριζάκι για τα ντολμαδάκια. Α, ριζάκι, είναι τόσο χοντρό το ριζέ. Τα στάρι μου φαίνεται. Το έχουμε από το φθινό και καλέ. Εντάξει, με τη λέει. Όχι. Πάμε κάνουμε μια βόλτα και επιστρέφουμε να δούμε. Γεια σας. Να το Μικιούλη. Δεν γίνεται. Γεια σας. Τι κάνεις βρε. Είσαι ωραίος είναι. Ναι, φτου τα κακά τα ματιά. Μάζει καλά. Με τα στιβανάκια σας, εσείς όλοι πάει είναι οι παλιοί με την Κρήτη. Κρήτη με την παράδοση. Αυτά είναι τώρα τα ίδια με αυτά που φοράς. 8 χρόνια. Αυτό πόσο έχει δηλαδή κάποιος που θα τα αγοράσει. Εάν τα αγοράσει τώρα κάποιος και τα κάνει παραγγελία, γιατί αυτά είναι παραγγελία. Α, πρέπει να βρει τη φόρμα όπως τα στιβάνια στην Κρήτη δηλαδή. Ναι, αν δεν πάρει φόρμα, πέρι μέτρος γύρω γύρω, εδώ. Και πόσο μπορεί να κοστίσει δηλαδή ένα παραδοσιακό. Μέχρι 400 ευρώ. 400 ευρώ, μια χαρά. Και αυτό τώρα είναι βαφή ή είναι το δέρμα. Όχι, αυτό είναι τώρα λουστρίνι. Όπως το αδιαβρόχο, το αμένω να παίξουμε το γυαλινό. Γιατί τα φοράνε εδώ τα κορίτσια και χορεύουν αυτά. Τώρα εμένα αυτό είναι αδιάβροχο. Αδιάβροχο, δηλαδή πας να με σουχοχιούς και δεν... Έχει και το άλλο που είναι βακέτα. Το βακέτα είναι όπως το κριτικό, φυσικό χρώμα. Και αυτό είναι καθημερινό. Επά πρέπει να είναι ωραία το Πάσχα, ε. Πρέπει να κάνετε ωραία... Ωραίες εκδηλώσεις, ε! Έχουμε το Πάσχα, σχεδόν όλες τις γιορτές. Όλες τις γιορτές φτιάχνετε, κάνετε δίνεστε δηλαδή παραδοσιακά και κάνετε δρόμενα δηλαδή, ε! Thank you very much, have a nice vacation. Τα γατές απόξω, φαρσί, ε! Τόσα χρόνια, ε! Τα κοπέλια έχουν κάτι σπαέ, βοηθούνε. Το κομπέλι που έχω είναι μέσα, δεν έχω άλλο. Α, αυτό... Το πρώτο κομπέλι που το πρώτο, να τα χαίρεστε. Εσύ έχεις στην Κρήτη πολλά ωραία πράγματα. Έχουμε παντού, όλα τα νησιά της Ελλάδος είναι όμορφα. Ναι, καλά και η Κρήτη είναι πιο ωραία, είναι ένα κράτος ολόκληρο. Α, μπράβο, αυτό δύο φορές το έχουν πει, ένα κράτος ολόκληρο. Να ζήσει η μοναχή της, να την εκκλείσουν, εμπαθαίνει πράγμα. Εμπαθαίνει πράγμα. Κοιτάτε ακόμα μερικά πράγματα. Έχουμε ακόμη, είναι και μεγάλο νησί. Γιατί όσο πιο μεγάλο νησί είσαι, τόσο να πιο πολλές ανέσεις έχεις. Έχει τα νοσοκομεία του, έχει... βέβαια, όλα και να πω. Έχει τον πλούτο της, έχει τα πάντα, δεν τζιλίβεται τίποτα. Άρα και να μας εκδηλώσουν... Έχει μεγάλα έχει. Εδώ τώρα έχουμε και εμείς λίγα. Έχετε και εσείς όμως. Έχετε, είδα, έχει και εκτινοτροφία. Οι καρακάξες φύγανε και πήγανε στη Ρόδο, στην Αθήνα. Φύγανε και στην Αμερική έχετε διώξει μπόλικους, ε. Ναι, με πήγανε να κάτσουν να... να καλοπεράζουν. Ναι. Ένα που μου κάνει εντύπωση είναι, έχει πάρα πολλές εκκλησίες. Δηλαδή έχει στην πλατεία έχει τρεις. Εδώ έχουμε πέντε. Πού πέντε, από πάει να πάει πάνω είναι πέντε. Ένα, δύο, τρεις. Δίπλα έχει ο Άγιος Δημήτρης και ο Άγιος Ιωάννης. Και λειτουργούν εδώ όλες τις εκκλησίες. Πέντε εκκλησίες δεν πάει να δηλαδή, ναι, ο Άγιος Βασίλης, η Αγία Παρασκευή, τα εισόδια της Θεοτόκου πάνω. Δηλαδή, από πάει τώρα μαζί πάνω της Θεοτόκου έτσι, πέντε. Έχει δρόμο, ναι. Έχει δρομάκι. Ναι. Ωραιότατα. Και είναι η Αγία Παρασκευή, ξέρεις, είναι για τα μάτια. Πώς είναι το όνομά σας? Το πέρε στο βίντεο. Βέβαια. Ναι. Πώς είναι το όνομά σας? Καλλιόπη. Αυτό το βγάζουμε στο ίντερνετ, το βλέπει ο κόσμος. Και το Γραφίδι. Ζωγραφίδι. Ζωγραφίδι. Όνομα και πράγμα. Και έχω και ωραίο όνομα. Και βέβαια, αφού είναι ζωγραφικό. Όπως και το χαμόγελο. Είσαι και ωραίο χαμόγελο, είσαι και άνθρωπος με το. Τώρα τα υπόλοιπα γεράσανε και. Κίνη μου, κίνη μου, πυρμπλάτσι. Άτσα, μου λέμε τη γιαγιάκα. Ε, τι είναι. Πυρμπλάτσι. Και τον λέμε Γιώργο. Γιώργης. Ναι. Ο Γιώργης. Για αυτό δεν τραγουδάω. Μα μου έχουν πει η Όλυμπος. Μήπως παλιά το λέγανε Όλυμπος ή Έλυμπος.
Όλυμπος. Όλυμπος είναι. Γιατί κάποιοι... Όλυμπος με το Κυμαρά και με την Κυμαραία. Ένας καφιάς σε χαίρεται και ενός βοσκού σπηρέα. Ωραίο αυτό. Αυτό, ήταν, αυτό είναι τραγούδι, είναι τροφό. Μαντινάδα. Για ξανά πες την πάλι να την ακούσουμε πιο καλά. Όλυμπος με το Κυμαρά και με την Κυμαραία. Ο Κυμαράς είναι το βουνό που είναι μετά τη Λάστο. Ναι. Και η Κυμαραία είναι εδώ που μόλις πηγαίνει στον αμαξωτό για να δεις το διαφάνι. Όλυμπος με το Κυμαρά και με την Κυμαραία. Ένα σκαφιά σε χαίρεται και ενό βοσκού σφυρέα. Σφυρέα. Ένα σκαφιά, ένα Γεωργό. Ναι. Και ένα κτηνοτρόφο. Κτηνοτρόφο. Έτσι. Έτσι, Γιώργο μου. Άρα, εσεί τα γλέντια, δηλαδή τραγούδουν, εσύ κάνει πάταγο, Τι κάνετε. Έχει και κοπελιά εδώ. Τώρα περάσαν τα κορίτσια, δύο κορίτσια. Τα κορίτσια που περάσανε μπροστά. Ναι, τα δύο κορίτσια. Το κατάλαβα. Περάσανε μπροστά. Και εγώ. Πήρανε, ψωνίσανε. Ωραία. Δικές μου κοπελιές. Απλά ήρθαν αυτές με αμάξι, εγώ έρχομαι, ήρθα με μηχανή, γιατί κάνω βιντεάκια. Το και... εσύ είπα και εγώ να είναι πάντα γεμάτο λεφτά. για να ξαναστείτε, να χαλάσετε πιο πολλά. Και πώς θα το δούμε, αυτά έχω μια... Τώρα. Όχι. Έχω μια σελίδα και είναι θύμιση και νοσταλγία. Και εκεί μπαίνουν. Και έχει πάρα πολλά βίντεο που είναι έτσι, καταγράφω ανθρώπους που έχουν να μου πούνε μια όμορφη... Και... μαμά μου, δηλαδή, δεν έχω και εδώ. Δεν πειράζει. Η ομορφιά του ανθρώπου είναι ο εσωτερικός του κόσμος. Ξέρεις τι, είχε λέει μια κυρία, ηθοποιός αυτή, και ήταν γριά σαν και εμένα, καλή ώρα. Και της λέει μια άλλη συνάδελφος, λέει... Πήγαινε μωρίδικα με μπότοξ να φτιάξεις το πρόσωπό σου. Τη μούρη σου. Ναι. Και της απαντάει έχουμε, αυτή. Όχι με αυτή. Εγώ μωρί λέει για να φτάσω εδώ και να αποκτήσω αυτά, έδρωσα και δούλεψα σκληρά στην ζωή μου, όπως και εμένα τώρα καλή ώρα. Βέβαια. Και εσύ τώρα έρχεσαι και μου λες να πάω να τα χαλάσω γιατί. Αυτά είναι οι στιγμές μου, είναι οι ομορφιές μου, είναι οι... η δουλειά μου. Η γυναίκα ήθελε να γεράσει και το μεγάλο χάρισμα του Θεού που την άφησε και γέρασε και είχαμε και αντιρρητήδες και τα αυτά. Αυτό είναι... να πάμε να το κορδίσουμε. Έτσι είμαι. Τι να κάνω τώρα, αλλάξω γιατί δεν μ' αρέσει. Έτσι. Έχεις να μας πεις ένα τραγουδάκι. Τι τραγουδάκι. Έτσι με την τοπολαλιά τη δικιά σας όμως. Δεν τραγουδά ωραία. Δεν είναι το θέμα το να τραγουδήσουμε ωραία, είναι να ακούσουμε τις κουβέντες, πώς δηλαδή πάει το πολλαλιά, πάει στην περιοχή. Αφού μιλάμε τόση ώρα, δεν άκουσες πώς πάει. Στα τραγούδια σας είσαστε πιο, δηλαδή η Μαντινάδα ήταν λίγο πιο ωραία. Όχι ωραία. Μαντινάδα τώρα να σου πω, κάτσε να σου σκεφτώ μία. Να είχα και εγώ τη χάρη σου, Ηλία μου προφήτη. Από ξυπνάς κάθε πρωί και χαιρετάς την Κρήτη. Ωραίο αυτό. Αυτή είναι αφιερωμένη για την Κρήτη μας. Ευχαριστώ. Πάω να κάνω μια βόλτα και άξω να περάσω να πούμε. Ωραία αυτή η Μαντινάδα. Πέντε εκκλησίες από εδώ και πάνω, παιδιά. Μία, δύο αυτή εδώ. Η τρίτη που φαίνεται, τη βλέπω εγώ, δηλαδή, είναι μια πάρα πολύ παλιά εκκλησία. Δείτε όμως πόσο όμορφα είναι, πόσο όμορφα φτιάχνανε εδώ τις πόρτες. Κοιτάξτε εδώ μια ωραία πόρτα. Αυτή είναι περφέτη. Έλα, ορθίος. Τρεις εδώ δίπλα.
τέσσερις πάνω και είχε η πέμπτη, τώρα τη χάσαμε την πέμπτη. Πέμπτη εδώ δίπλα. Πέντε. Κάλιο πέντε και στο χέρι. Ωραία. Ανοιχτές οι πόρτες της εκκλησίας. Εμάς είναι μανταλά, είναι της μαντολό. Έλα δεν τη βρω. Μανταλοδεμένες τις έχουμε εμείς στις εκκλησίες μας. Άλλη εκκλησία εδώ. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά, καλά. Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Σας παρακολουθώ. Το περιμένατε ότι θα με δείτε μπροστά σας? Όχι, αλλά σας είδα που είχατε κάνει live στο Κάρπατο. Ναι. Και λες η ώρα τον Ευάνη. Και λες η ώρα τον Ευάνη. Μιλάμε τώρα, είναι, εγώ έχω μείνει, δεν το περίμενα τόσο όμορφο το χωριό σας. Ναι. Μόλις βγήκα από εκεί και το είδα, εγώ νομίζω ότι ήταν κανένα με σπιτάκια έτσι, σπαρτά, ένα, δύο, τρία. Μα εκτός ότι είναι μεγάλο χωριό, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, δηλαδή είναι έτσι σαν άλλη εποχή. Ναι, ναι, παλιό. Εσείς είσαστε εδώ μόνιμος κάτοικος? Μου το είπε ο καημός, μία από τις κυρίες που είναι ντυμένες, μου λέει, μας τις έχει πάρει όλες η Ρόδος. Η Ρόδος, η Αθήνα, Κρήτη, Αμερική. Ναι, ναι, και η Αμερική. Είναι παντρεμένη στην Κρήτη, ο Αμπρός μου είναι κρητικός. Α, από το Ηράκλειο. Από το Ηράκλειο. Πες του να βγει να μας πει μια μαντινάδα. Πάντως είστε το πιο ψηλό σπίτι, ε. Ναι, ναι. Δεν έχεις πιο ψηλό. Αυτό τι χρονολογία είναι? Αυτό είναι πολύ παλιό, είναι του 40 κάτι το κάτω και πάνω κάναμε εμείς, το κάναμε καινούριο τώρα. Και όλα αυτά τώρα, αυτά είναι μπετό είναι ή ξύλο? Τα κάγκελα. Αυτά τα σχέδια που είναι ανάμεσα. Αυτά τα σχέδια. Ναι, ναι, τα σχέδια, τα σχέδια. Αυτά τα έχει φτιάξει ο πατέρας μου και ο αδερφός μου, είναι γύψος. Το όνομα δεν μου πες? Καλλιόπη. Καλλιόπη. Λεντάκι. Λεντάκι. Α, με τους λεντάκιδες από εδώ. Η Μαρίνα και από το σχεδόριο είναι ξαδέρφη μου πρώτη. Ο Μιχάλης που συνταξιδεύεται με το καράβι. Ναι. Είναι θείος μου, πατέρα μου. Α. Ναι, ναι. Η εκκλησία πώς λέγεται? Η εκκλησία εδώ είναι ο Άγιος Δημήτριος. Α, ναι, ένα άλλο. Πώς γίνεται τώρα? Εκκλησία, 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 εκκλησία. Εδώ γύρω γύρω έχει πέντε εκκλησίες. Είναι η κάθε οικογένεια έχει τη δικιά της εκκλησία. Α. Εδώ είναι η εκκλησία. Είναι δηλαδή η κάθε οικογένεια έχει φτιάξει το δικό της εκκλησάκι, δηλαδή. Κάθε οικογένεια, όχι όλοι. Όχι, ναι. Όλοι, όσοι είχαν χώρο δηλαδή στο οικόπεδο τους κάνανε και ένα εκκλησάκι. Είχαν το δικό τους εκκλησάκι. Αυτό το έχω ξαναδεί στην πες το. Ναι, αλλά αυτό το είχα δει στην Καστοριά. Και η Καστοριά έχει πάρα πολλές εκκλησίες η Καστοριά. Ναι. Και ήταν αυτό που ο καθένας στο οικόπεδο του. Νομίζω δεν είχε παλιά, τώρα εγώ δεν ήμουν εκτός παλιά. Δεν είχαν το γραφείο και είχε το κάθε
σάκι είχε το δικό του χώρο που θάβανε τους ανθρώπους. Α, ήταν δηλαδή το κλεισάκι του μαζί με τον, με το, με τον τάφο, το, τον οικογενειακό, ε. Τώρα, ας πούμε, έχουν μερικά κλεισάκια που έχουν, είναι τα οστά. Και αυτοί τώρα που έχουν αφήσει, δηλαδή αυτό τώρα το από κάτω το βλέπω παρετημένο. Ε, αυτό είναι παρετημένο, ναι. Έχουν σπίτι στο διαφάνι και δεν έρχονται καθόλου εδώ. Ναι. Έχουν σπίτι στο διαφάνι και δεν έρχονται. Και αυτό το πουλάνε, δηλαδή, άμα χρειαστεί κάποιο το πουλάνε. Τώρα σε αυτό δεν ξέρω, αλλά. Έχουν κάποιοι ξένοι να έρθουν να αγοράσουν, είναι δηλαδή κάποιοι ξένοι που να έχουν επενδύσει εδώ. Ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τη... Αλλά είναι όλα... Η γιαγιούλα τι κάνει αυτή. Η γιαγιούλα... Με... Η γιαγιά με έχει χάσει. Με έχει χάσει. Γιατί είναι τώρα και η γάμη, είναι βαφτίσεις, είναι τέτοια πράγματα. Και αυτά τώρα θα πρέπει να αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο. Κατεβαίνεις δηλαδή Κρήτη. Κατεβαίνω, ναι, πάω να δω τα παιδιά και κατεβαίνω. Και λέω αν κάποια στιγμή λέω κατέβω του χρόνου θα έρθω να πάω να... Πού στέλνεις χαιρετίσματα? Σε όλο τον κόσμο, στους συγγενείς μας. Αμερική έχεις εσύ κάποιους εκεί? Ορίστε. Στην Αμερική έχουμε. Βέβαια, ο άντρας μου είναι τώρα εκεί, στην Αμερική. Στην Αμερική είναι ο άντρας σου. Ναι. Τι χαιρεί είσαι. Μακριά και αγαπημένη που λένε. Πάντως όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο, ναι. Ωραίος. Τι να κάνουμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσύ. Καλά να περάσουμε. Να θυμηθούμε τα δώματα. Παίζαμε μικρή. Μας έλυσε για την απορία μας το κάθε σπίτι. Αν είχε χώρο, έφτιαχνε και τη δικιά του εκκλησία. Γι' αυτό υπάρχουν και τόσες πολλές εκκλησίες. Παιδιά, δεν έχει να ζηλέψει δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από Σαντορίνη αυτό το πράγμα. Αυτό που βλέπω εγώ. Δεν ξέρω τώρα από πού είναι η Ανατολή και πού είναι η Δύση. Δηλαδή αν εδώ έβλεπε Ανατολή, την Ανατολή εδώ θα είναι αδειγιά. Να σε ρωτήσω κάτι, η Ανατολή από πού είναι? Η Ανατολή είναι από εδώ. Και η Δύση? Η Δύση είναι από εκεί. Δηλαδή εδώ στο Ηλιοβασίλεμα θα δε... Είναι Σαντορίνη. Ναι, αυτό έλεγα τώρα. Λέω δεν έχει να ζηλέψει. Ο καιρός σήμερα δεν είναι, θα κάτσει πολλές μέρες. Κοίτα να δεις, δεν είναι ανάγκη να δεις τον ήλιο να βουτάει μέσα στη θάλασσα. Δηλαδή μόνο τα χρώματα, δηλαδή χθες εδώ ήσουνα. Ναι, ναι. Δηλαδή τα χρώματα που πήρε ο ουρανός είναι πολύ πιο όμορφο από το Ηλιοβασίλεμα. Είναι παιδιά λίγο μακριά, να πούμε του στραβού την αλήθεια, δηλαδή εγώ απογοητεύτηκα και ήμουν και με τη μηχανή, δηλαδή όλη την ώρα είναι μακριά ακόμα από Παπαστρούμφ, μετά από λίγο είναι μακριά ακόμα από Παπαστρούμφ, μετά από λίγο είναι μακριά ακόμα από Παπαστρούμφ, ναι λίγο, αλλά παιδιά αξίζει να έρθετε, να δείτε αυτή την ομορφιά της Ολύμπου στην Κάρπαθο.
Πιστεύω, όχι πιστεύω, για μένα είναι το πιο όμορφο χωριουδάκι της Καρπάθου. Είναι και τα άλλα όμορφα να μην τα ακούσουν τώρα και με πούνε ότι κακός είσαι. Είναι και τα άλλα τα χωριουδάκια όμορφια, όμορφα, αλλά αυτό είναι ένα παραπάνω. Εγώ ξέρετε τι είδα, αυτές τις πόρτες ρε παιδιά, μην πετάτε τις πόρτες. Ή όποιος βλέπει πεταμένες πόρτες, παιδιά πάρτε τις. Πάρτε τις, φτιάχτε τις και είναι έτοιμο ντεκόρ. Για οπουδήποτε, είτε για μαγαζί, είτε για το σπίτι σας, είτε να φτιάξετε. Δηλαδή μπορείτε να πάρετε μια πόρτα και να την κάνετε καθρέφτη. Μπορείτε να κάνετε καλόγερο και να κρεμάτε τα ρούχα σας. Μπορεί να την κάνετε τραπέζι, ό,τι θέλετε μπορείτε να την κάνετε μια πόρτα, μια παλιά πόρτα. Δηλαδή εγώ αν ήμουν εδώ θα την είχα μαζέψει. Γιατί είναι στα σκουπίδια, είναι έτσι αλλιώς. Θέλετε κι άλλο να συνεχίσω ή να το κλείσω? Δέστε τις πόρτες πόσο όμορφες είναι. Τα γύρια. Βλέπετε, σαν τις δικές τους παραδοσιακές στολές που έχουν τη δαντέλα γύρω γύρω. Κοιτάξτε εδώ τι έχει φτιάξει ο άνθρωπος εδώ. Γεια σας. Γεια σας. Λέω τι έχουν φτιάξει εδώ οι άνθρωποι. Ναι, περίμενα να βγάλω τα σιγά μου πάνω. Α, δε, ούτε πουτάνα. Δικό σου ναι. Όχι, το δικό να μου. Εσύ από εδώ. Ναι. Αυτή τώρα είναι η παραδοσιακή. Και εδώ με τζιλότες είναι η παραδοσιακή. Τον... Γιλότα φορούν οι παραδοσιακοί. Τα παλιά τα χρόνια. Είναι βράκα. Βράκα. Πάντως βλέπω τις γυναίκες κρατάνε το έθιμο, αλλά άντρες δεν βλέπω. Εντάξει, αυτά είναι τώρα στη δεκαετία. Τα παλιά. 1910, κάτι τέτοιο. Παραπάνω δεν πει. Καφενείο ήταν αυτό εδώ. Ναι, το από κάτω. Το από κάτω. Τι λες τώρα. Πολύ όμορφα είναι. Μπράβο σε αυτούς που τα κρατάνε ακόμα και τα... Ο Γιάννης ο Βασιβασίλης, ο Αντώνης ο Βασιβασίλης το έχει κάνει αυτό εδώ πέρα. Είναι εξάδελφοι μου αυτοί. Ο Γιάννης. Ο Γιάννης και ο Αντώνης Χατζηβασίλης. Χατζηβασίλης, αυτοί από πού είναι? Από εδώ, από την Όλυμπο. Από εδώ, από την Όλυμπο. Στην πλατεία έχετε σταθμίσει. Ε? Στην πλατεία έχετε σταθμίσει. Ναι. Έχετε δει ένα άγαλμα μιας γυναίκας. Ναι. Αυτοί το έχουν κάνει αυτό. Αυτοί το έχουν κάνει. Δωρές ή έτσι, δεν ξέρω τώρα, ναι. Εντάξει, με το ζημίο το. Ναι. Να είναι καλά. Πάνω στον Παναγιώτη, Παναγία σε Ολυμπίδησα και αυτό το έχουν κάνει αυτοί. Εσύ μένεις εδώ ή είσαι απλά... Εδώ, με διακοπές. Διακοπές. Έτσι δηλαδή... Ο κριτικός από την προφορά. Ναι. Εντάξει. Κρήτη. Ο ποιο νομό. Ηράκλειο. Νότια Ηράκλειο είμαστε. Δεν έχω ξανάρθει εδώ και να πω την αλήθεια, αυτό έλεγα τώρα εδώ στο βιντεάκι, ότι πήγαινα, λέω ρε παιδιά που είναι Όλυμπος, ρε παιδιά που είναι η Όλυμπος, ρε παιδιά, ήταν πολύ στο δρόμος, αλλά άξιζε. Γιατί από πάνω εκεί δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από την Σαντορίνη. Ένα καλοκαίρι είχα πει σε ένα κουμπάρο, του λέω έλα μαζί μου στη Πλατανιά, μου λέει η γυναίκα που είναι ο Σαντορίνη. Εγώ είχα κάτσει, ήταν η δεύτερη μου φορά, είχα κάτσει 10 μέρες στην Πλατανιά. Φτύκασαν 3 μέρες, ξοδέψανε τα διπλάσια, από ό,τι ξόδεψα εγώ κάτω στην Πλατανιά, 15 Αύγουστο. Δηλαδή,
Αυτά ναι, είναι... με μια φράση λέει, τα λένε όλα για τη Σαντορίνη. Σαντορίνη είναι τουριστικό θέατρο για τους τουρίστες, όχι για τους Έλληνες. Μα δεν ναι, αλλά το θέατρο γίνεται το ότι παρέχει κάτι. Ναι, παρέχει ένα ηφαίστειο. Όχι, δεν είναι το ηφαίστειο. Που λέει ο λόγος. Όχι, είναι το ηλιοβασίλεμα. Έλα εδώ πέρα έξω. Ναι, μα εγώ δεν είναι ανάγκη. Εγώ είμαι φωτογράφος. Εγώ μόνο που πήγα εκεί πάνω, ρώτησα μετά μια γυναίκα που είναι δίπλα και μου λέει, τη λέω πού είναι, γιατί έτσι είχα. Δεν έχω. Δηλαδή, άμα μου έλεγε πού είναι η Ανατολή και πού είναι η Δύση, δεν ήξερα. Ναι, και μου είπε, λέω, εδώ το ηλιοβασίλεμα θα είναι φανταστικό. Δεν θα υπάρχει. Και μου λέει, μα έχει σύννεφα. Λέω, ακόμα εχθές εδώ σου, ναι. Δηλαδή αυτό το κοτσίνισμα που έκανε χθες είναι πολύ καλύτερο κάποιες φορές. Από πού το τραβήξατε? Εγώ ήμουνα από τη μεριά του Μεσοχώρη, που είναι και από εκεί ωραίο το ηλιοβασίλεμα. Είναι δηλαδή, πρέπει να είναι την ίδια, πρέπει να βλέπουν στο ίδιο. Αλλά μετά γύρισα και πήγα από τους Μήλους και πήγα από την άλλη μεριά της που και δεν το είδα. Εδώ πέρα έτσι και σταθείτε μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα, 6-7 η ώρα. Πότε δύο ήλιους. Θα είναι φανταστικό. Τι Μεσοχώρη και τι. Τι είναι βρε. Καλά, το Μεσοχώρη δεν έχει. Δεν, πάντα το. Τι είναι βρε. Αυτό είναι εθνικό στάδιο το γατάκι. Τι είναι βρε. Τι είναι βρε και εσύ ωραία ματάκια. Το ηλιοβασίλεμα θέλει ένα πρώτο πλάνο. Δηλαδή, αν δεν έχεις πρώτο πλάνο, αν δεν έχεις κάτι χαρακτηριστικό, τέτοιο ηλιοβασίλεμα, δηλαδή το ότι η θάλασσα θα. Είναι αστακίδα. Αν έχετε. Αστακίδα, όχι. Αστακίδα. Έλα εδώ πέρα, δεν είναι. Το κάνει άνθρωπο. Τώρα δεν φαίνεται. Αλλά. Ναι, όχι, φαίνεται έτσι ένα μαύρισμα. Η αστικά δεν είναι εκεί πέρα. Έτσι και έχει καλό καιρό. Θα φανεί σαν το ρίλι τρώτα πέρα. Ναι, φαίνεται δηλαδή από εδώ. Εκεί τα νησιά είναι το Free και ξεχνά το άλλο νησί που είναι πάνω από τη Κάσου. Πώς θα μπαίνει. Δηλαδή από εδώ πέρα τα βλέπεις όλα. Έτσι και πάτε εκεί και στο εκκλησάκι, δεν ξέρω αν μπορείτε να πάτε. Παρατηρητήριο, Ναι. Και από εδώ πέρα είναι. Βγάζω φοβερές αυτές. Φοβερά βιντεάκια. Είναι ιδέα που νομίζω και τα δείξα. Να φύγετε σήμερα. Αύριο τα Κυριακή ταξιδεύουμε. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά, καλά είμαστε κι εμείς. Από Κρήτη. Απέναντι. Σε υπηρεσία. Κάνετε κι εσείς μαγαζί? Έτσι λέμε. Πού το κάνετε στο μαγαζί σας? Εδώ από κάτω? Αυτό εδώ? Και τι πουλάτε? Θα. Ακόμα δεν το έχετε ανοίξει? Με παραδοσιακό σπίτι. Το ξέρεις το παραδοσιακό σπίτι? Όχι. Όχι. Εμείς κάνουμε βιντεάκι και τα δείχνουμε στον κόσμο για να έρθουν. Κάνουμε βίντεο στο YouTube και δείχνουμε στον κόσμο μέρη που δεν τα έχουν δει και κάποιοι μέσα από τα βίντεο μπορεί. Τώρα σε παίρνω. Εντάξει, δεν είσαι καλά. Δηλαδή, ένας άνθρωπος τώρα. Όχι, έπρεπε να μην με τα παπάει. Έλα, σου πω, πήγαινε να ντυθείς να έρθω να μου δείξεις το σπίτι. Αυτό το τράβηξε τη μητέρα μου χτες. Έλα, βρε. Χθεσινόν ήταν, ναι. Ωραίος. Τι είναι? Το ίδιο βασίλεμα. Το ίδιο βασίλεμα, παιδιά. Το ίδιο βασίλεμα που ήταν κάφτρα. Να ξέρεις ότι η ομορφιά, ναι μεν είναι όμορφο τώρα αυτό εδώ, έτσι, αλλά η ομορφιά είναι το πλάνο που θα δείξει κάτι ωραίο. Δηλαδή, θα πρέπει δηλαδή, να ο Μήλος τώρα εκεί. Δηλαδή να έχει ένα πρώτο πλάνο το Μήλο, ξέρω εγώ. Καφενείο ο Φίλιππος. Ο κόσμος λέει ακόμη Χριστός Ανέστη. Μέχρι να δείψω. Ναι, μα ο κόσμος το λέει ακόμη ή το έχει ξεχαημένο? Εγώ το λέω, αλλά ο κόσμος δεν το πολύ σιγοντάρει, Όχι. Μαγιάντα.
Μέχρι τις αναλήψεις πρέπει να το λέμε. Μέχρι τις αναλήψεις πρέπει να το λέμε. Εσείς το λέτε στους πιστούς? Εγώ το λέω. Το λέτε? Το λέω. Κάθε Κυριακή το λέω. Κάθε... Πώς λέγεται η εκκλησία εδώ? Η κοίμηση του Θεοτόκου είναι. Η κοίμηση του Θεοτόκου είναι. Η κοίμηση Θεοτόκου. Ναι. Και είναι του 8ου αιώνα. Του 8ου αιώνα. Ναι. Από τότε χρονολογείται και ζει στην Ελλάδα, τον 8ο αιώνα. Είναι οι κάτοικοι ήρθαν από τη Βουκούντα. Η παλιά πόλη είναι στη Βουκούντα, είναι βόρεια, από εδώ δύο ώρες με τα πόλια. Είναι η παλιά πόλη στο Βουκούντα και διαλύσει με τον 8ο αιώνα από τους πειρατές. Και ήρθαν εδώ σε αυτό το τόπο και κατοίκησαν οι άνθρωποι. Για να γλιτώσουν από τους πειρατές. Και από τότε χτίστηκε η Παναγία, η εκκλησία μας, και του 8ου αιώνα. Είναι σημαντικό μνημείο. Εσείς πόσα χρόνια είσαστε εδώ? Εγώ γεννήθηκα εδώ και υπηρετώ 36 χρόνια στην εκκλησία και είμαι 88 χρόνια. Και μένετε εδώ στην Όλυμπο? Ναι, εδώ. Και πώς είναι το όνομά σας? Παπαγιάννης Διαγιώργιου. Να είστε καλά. Και αυτά τα όμορφα, αυτές τις όμορφες παραστάσεις ποιος τις έχει φτιάξει? Πού εννοείται? Αυτά τις παραστάσεις είναι ο Χατζη Βασίλης. Αυτά τα άλλα είναι δικά μου. Α, δικό σας είναι όλο το... Όχι, το, εγώ τα έχω φτιαγμένα αυτά. Α, φτιάχνετε και εσείς, δηλαδή... Ναι, τα, με, αυτό τώρα με τι τεχνική είναι? Αυτά είναι με τσιμέντο είναι. Με απλό τσιμέντο? Τσιμέντο με άμμο. Άμμο. Και το σχήμα τώρα πώς το κάνετε, καλούπι? Όχι, είναι με... αυτά τα κόβεις με... Στον ισκάλο και το κόβεις με χέρι και με... Α, και μετά το σηκώνεις και το, το βάζετε. Εκδεκτική είναι, εκδεκτική. Και το πόσες εκκλησίες έχει πάει το χωριό? Το χωριό έχει κάπου 80 εκκλησίες. 80 εκκλησίες μόνο το χωριό? Μόνο το χωριό. Και λειτουργούνται όλες? Στην εορτή τους. Στην εορτή τους. Και ως, κάθε πώς... Αυτά, πώς... αυτά είναι οι οικουμενιακά νεκροταφεία, όλες οι εκκλησίες είναι οι δύο. Α. Και κάθε οικουμένη έχει ένα κλεισάκι και το χρησιμοποιούμε και σαν νεκροταφείο της οικουγένειας. Α, εκεί δηλαδή έχει το... Ναι, στο... αλλά μέχρι το 1918, μετά από το 1918 και μετά έγινε το κεντρικό νεκροταφείο και τώρα αυτά τα κλεισάκια είναι μόνο για τη γιορτή τους. Για τη γιορτή τους. Αλλά έχω δει ότι δεν υπάρχει ένα στάνταρ τύπος στο κλεισάκι. Δηλαδή ο καθένας το φτιάχνει όπως... Ανάλογα που έβγει. Δηλαδή έχω δει και στυλ που το βλέπω στην Κρήτη, βλέπω και πιο νησιώτικο. Ναι, ναι. Έχει και που είναι σταυροδόρι, έχει άλλα που είναι με μονόθωρα, είναι άλλα αυτά. Αφού είπε, θα γίνεις καφέ. Ωραία, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Νανούλη.